Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο Ασφίδα Radio, μαζί σας η Αλεξάνδρα Μεντώσα σας κρατήσει συντροφιά σε ένα πολύ όμορφο ραδιοφωνικό ταξίδι και παρέα μας θα έχουμε τον Κώστα Κισούδη. Καλώς ήρθες στην παρέα του Ασφίδα Radio, Κώστα. Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ Αλεξάνδρα μου για την πρόσκληση. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο που μας ακούει, εκεί σε εσάς, εδώ στην Ελλάδα. Είσαστε καλά? Καλά λέμε. Εσείς από εκεί πώς είσαστε? Βασικά εδώ πέρα έχουμε ένα καταπληκτικό καιρό σήμερα, να σου δώσω να καταλάβεις. Σαν να μπήκε το καλοκαίρι πια, γιατί κάπου μας έκανε νερά. Μία κρύο, μία ζέστη, μία βροχή και το χάσαμε λιγάκι. Έχει λίγα ψυχολογικά ο καιρός τελευταία, αλλά εντάξει, όλα καλά. Και εμείς εδώ τα ίδια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε σχεδόν καύσωνα και τώρα βροχές και κρύο. Θα περάσει. Τι να κάνουμε. Εννοείται. Για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, Κώστα Κισούδη. Και μάλιστα ευκαιρία να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε και να ακούσουμε παράλληλα και τα τραγούδια του, που πραγματικά είναι μοναδικές επιτυχίες. Πάμε όμως σιγά σιγά να ξεκινήσουμε μια πολύ όμορφη ζεστή συνέντευξη εδώ, παρέα με τον Κώστα. Καθίστε εσείς, απολαύστε μας και αν θέλετε κάτι, γράψτε μας είτε στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, αν θέλετε στο Ασπίδε Ράδιο, αν θέλετε στο Κώστα το προφάλ, όπου εσείς νομίζετε καλύτερα. Δεν μου λες Κώστα, θα σε πάω πίσω. Θα γυρίσουμε σε αναμνήσεις. Από μικρή ηλικία. Πώς ήσουν σε παιδί? Όταν λες παιδί εννοείς πολύ παιδί ή έκτος? Πώς λέει θες να το πιάσουμε? Καταρχήν να σε ρωτήσω λοιπόν, εγώ αν έχεις αδέρφια. Γιατί φαντάζομαι αν έχεις αδέρφια όλο και κάτι γίνεται. Εκεί πέρα ένας ζηλεύει τον άλλο και γίνεται πανικός. Όχι, δεν έχω αδέρφια. Είμαι μοναχογιός. Είμαι ένας και καλός που λένε. Ναι. Για πες μας. Σκανδαλιάρης μοναχογιός λοιπόν, ή σύγχρονος μοναχογιός? Ξέρεις ότι συνήθως, σαν μανούλα κι εσύ, ότι όταν έχεις ένα παιδάκι, το έχεις λίγο κακομαθημένο το παιδάκι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν είναι ένας. Εντάξει, εγώ ήμουν μια χαρά. Από μικρός τα είχα όλα, πέρασα όμορφα παιδικά χρόνια, δεν μου έλειψε τίποτα. Ήμουνα κακομαθημένος, αλλά με την καλή έννοια. Δεν ξέρω τώρα πώς θα ακουστεί αυτό. Δηλαδή δεν σου χαλάγανε κανένα χατήρι, με λίγα λόγια, αυτό, να το πούμε έτσι. Αυτό. Ήμουνα πάρα πολύ καλά. Σούπερ, σούπερ. Σε δύο καταπληκτικούς γονείς. Όλα τέλεια. Και σε μια μοναδική πόλη. Τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Εδώ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Εδώ ξεκίνησα να τραγουδάω. Και εδώ μένω. Εξακολουθώ και μένω εδώ. Και το ξεκίνημά σου, άμα έχω πληροφορηθεί καλά, ήταν από τα 17 σου χρόνια. Ναι, στα 17 μου ξεκίνησα επαγγελματικά. Ξεκίνησα σε πολύ μικρά μαγαζιά. Σε γάμους και συναισθιάσεις, γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις για να μάθεις τη δουλειά. Και μετέπειτα ξεκίνησα να δουλεύω σε πίστες, σε μεγάλα μαγαζιά, τα καλά τα χρόνια της δουλειάς μας τότε. Για πες μου λίγο, Κώστα, πώς ήρθε το μικρόβιο της μουσικής? Γιατί ωραία ξεκίνησε στα 17. Τι είναι αυτό που σε μάγευσε και είπες, εγώ θα γίνω μουσικός, εγώ θα γίνω τραγουδιστής? Να σου πω κάτι, ρε εσύ, Αλεξάνδρα, πιστεύω ότι αυτό το έχεις. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Γεννιέσαι με αυτό. Εγώ από πολύ μικρός τραγουδούσα, από πάρα πολύ παιδί. Μάλιστα η μαμά μου έχει κάτι κασέτες ηχογραφημένες από 3 και 4 χρονών που τραγούδαγα λαϊκά τραγούδια από τότε και τραγούδαγα σωστά σαν παιδάκι. Φαινόταν δηλαδή ότι θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο και το έλεγα από πολύ παιδί ότι εγώ όταν θα μεγαλώσω θα γίνω τραγουδιστής. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Έλεγα θα γίνω τραγουδιστής. Το όνειρό σου λοιπόν αυτό. Ναι, ναι. Και ήμουν τυχερός που το πραγματοποίησα και πρόλαβα και πολύ καλές εποχές προ-κρίσης στην Ελλάδα, με πάρα πολύ καλά μαγαζιά, με πάρα πολύ μεγάλα προγράμματα, πανταχτερά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν εσύ τα έχεις προλάβει όλα αυτά εδώ, αν έχεις δει. Τα έχω προλάβει, γιατί ήμουν μέχρι το 2013 εκεί, οπότε έχω ζήσει καλές στιγμές, όπως λες. Οπότε καταλαβαίνεις. Ήμουν τυχερός που πρόλαβα και έζησα όμορφα πράγματα στη δουλειά αυτή. Και εξακολουθώ βέβαια. Κάθε χρόνος και κάθε σεζόν είναι και διαφορετική. Και κάθε χρονιά. Για πες μου τώρα, τα πρώτα σου βήματα πώς ήταν? Δηλαδή, ναι, είπες από μικρός θα γίνω τραγουδιστής. Ξεκίνησες επαγγελματικά στα 17 σου χρόνια. Πώς ήταν η πρώτη σου φορά, η εμπειρία, τα πρώτα βήματα? Οι ανθρώποι που σε βοήθησαν, ξέρεις, τα συναισθήματα, περιέγραψε μας τα λίγο. Ναι, τα πρώτα μου βήματα ήταν λίγο περίεργα. Θα σου πω τι εννοώ με αυτό. Ενώ το ήθελα πάρα πολύ, είχα πάρα πολύ άγχος και πάρα πολύ τρεπόμουν να σου πω πάρα πολύ. Ενώ το ήθελα όμως πολύ. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που βγήκα να τραγουδήσω, ήμουν πίσω από το παραβάν
ξέρεις, για να βγω επάνω στην πίστα και δεν έβγαινα και η ορχήστρα έπαιζε, ας πούμε, το τραγούδι που έπρεπε να πω και εγώ δεν έβγαινα και ήρθε ο επιχειρηματίας που είχε το μαγαζί τότε και με κλώτσισε για να βγω. Το πρώτο σου βήμα, άντε παιδί μου, λες Στο πρώτο πες μου το. βήμα, ναι, γιατί δεν έβγαινα και ήταν τώρα φαντάσου λίγο το μαγαζί να είναι γεμάτο από κόσμο και να ακούς τώρα την ορχήστρα να παίζει και να μην βγαίνει ο τραγουδιστής. Σου λέει τι έγινε, πού είναι ο τραγουδιστής, χάσαμε τον τραγουδιστή με λίγα λόγια. Ναι. Εν τέλει βγήκα, κουτσά στραβά τέλος πάντων, και με το που πάτησα όμως το πόδι μου επάνω στη σκηνή, φύγανε όλα. Φύγανε και άγχος, φύγανε και τα πάντα, τα πάντα. Ένιωσα ότι το κάνω χρόνια, ρε παιδί μου, Άρα και αυτή ήταν η πρώτη φορά. θα ήθελες τη μικρή σπροξιά για να πάρεις το δύναμη, πώς να το πω εγώ. Ναι, κάποιος έπρεπε να το κάνει, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να βγω εκείνη την ημέρα. Η επόμενη Ναι. μέρα μετά από αυτό πώς ήτανε. Το έχεις πάρει απόφαση ότι ναι, τώρα έχω να κάνω αυτό. Ή πάλι Μετά το πήρα χρειαζόσουν από. κάποια όθηση πάλι. Όχι, όχι, μετά το πήρα απόφαση ότι αυτό είναι και βασικά το λάθος το πήρα απόφαση. Μετά μου άρεσε και περίμενα πώς και πώς να έρθει η μέρα που θα πάω στη δουλειά για να βγω να τραγουδήσω. Οι γονείς σου τι λέγανε για όλο αυτό. Οι γονείς μου δεν μου φέραν καμία αντίρρηση. Ποτέ δεν μου είπαν κάτι. Βλέπαν άλλωστε από μικρός ότι έχω κλείσει σε αυτό το πράγμα. Οπότε όχι μόνο δεν μου είπαν τίποτα, απλά με βοήθησαν κιόλας σε αυτό για να κάνω και τις σπουδές μου. Γιατί έχω κάνει και μαθήματα φωνητικής, ορθοφωνίας, έχω πάει σε οδεία, έχω πτυχία φωνητικής, πιάνο, μουσικά όργανα κτλ. Δηλαδή δεν το έκανα. Ήθελαν οι γονείς μου να το κάνω σωστά. Εφόσον ήθελα να ασχοληθώ με αυτό, να το κάνω σωστά. Ωραίο Όπως αυτό. πρέπει. Ναι. Πρέπει να μου δώσεις να καταλάβω, Κώστα, ποιο είναι το πιο δύσκολο όργανο. Θεωρείται το πιάνο, η κιθάρα, το τύμπανο. Εσύ μια που τα έχεις κάνει όλα αυτά, ξέρεις να μας πεις. Το πιο δύσκολο μουσικό όργανο νομίζω είναι η κιθάρα. Αχ, γιατί... Ναι, είναι η κιθάρα. Γιατί ο τρόπος που πρέπει να παίξεις θέλει πολύ μελέτη. Εγώ δεν είμαι καλός κιθαρίστας. Okay. Ακόμη δηλαδή το παλεύω. Δεν μπορώ. Στο Άμα πιάνο όμως εσύ είμαι πολύ καλός. στα τόσα χρόνια που κάνεις κιθάρα μου λες ότι είναι δύσκολη, εγώ Ναι. που το όνειρό μου είναι να μάθω κιθάρα να μην τα αγγίξω δηλαδή, Όχι, όχι, γιατί όχι. Γιατί φυσικά και να το αγγίξει. Δεν θέλω να σε αποτρέψω από αυτό το πράγμα. Απλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο μουσικό όργανο. Δύσκολο. Με τις νότες, με το πώς πρέπει να παίξει. Ναι. Δηλαδή, εγώ θαυμάζω τους επαγγελματίες κιθαρίστες που κατά καιρούς δουλεύουμε μαζί στα μαγαζιά και στις εμφανίσεις μου. Με τον τρόπο που παίζουν και τις ιδέες τους και όλα αυτά. Γιατί ο κάθε μουσικός έχει δικό του τρόπο παίξηματος. Ναι, λογικό. Και τους θαυμάζω τους κιθαρίστες γιατί είναι μαγικοί. Ξέρω πόσο δύσκολο όργανο είναι και αυτά που κάνουν είναι φοβερά. Αν γνωρίζεις λίγο, ας πούμε, από μουσική. Δεν το πολύ έχω, αλλά γνωρίζω δύο πράγματα. Ξέρω Ναι. τι Οπότε νότες το ένα οπότε το για άλλο, μένα. μέχρι να τα συνδυάσεις είναι λίγο μανούβρα, να το πω έτσι. Οπότε για μένα θεωρώ το πιο δύσκολο όργανο είναι η κιθάρα. Για μένα. Αυτό που σε μάγεψε πιο πολύ σαν όργανο, το πιάνο. Τα drums. Έχω τρέλα με τα drums. Τρέλα, τρέλα. Ω, drummer Τρέλα. λοιπόν. Ναι, και παίζω και πάρα πολύ καλά τύμπανα, μπορώ να σου πω. Έχεις συνδυάσει τα τύμπανα μέσα στη μουσική, μέσα στα τραγούδια σου. Εννοείται. Όταν ηχογραφώ τραγούδια, τα δικά μου, ή ακόμα και στις live εμφανίσεις μου, τους μουσικούς που επιλέγω να έχω μαζί μου, ειδικά τον drummer, τον προσέχω πάρα πολύ. Θέλω να είναι ο καλύτερος, θέλω να είναι αυτό που θέλω εγώ να ακούσω στα αυτιά μου. Δηλαδή μπορώ να ξεχωρίσω, ας πούμε, τι και πώς. Θα έλεγα λοιπόν είσαι αυστηρός κριτής. Ναι, μ' Ό,τι αρέσει πάντα το. Είμαι τελειομανής σε αυτό το πράγμα. Θέλω να γίνονται τα πράγματα στη δουλειά όπως πρέπει. Ασχέτως που κάποιες φορές δεν γίνονται και συμβιβαζόμαστε και λόγω των εποχών και της κρίσης που δεν μπορούμε να πάρουμε πολλούς μουσικούς και τα λοιπά, ξέρω εγώ και ξέρεις τώρα, αλλά και πάλι μπορούμε να. Και πάλι γίνονται καλές δουλίτσες. Okay. Δεν θα έλεγα ότι είναι κακό να είσαι τελειομανής. Ίσα νομίζω ότι βγαίνει μια πολύ πιο όμορφη δουλειά. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Ναι, βέβαια, εννοείται. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είναι το πράγμα ωραίο. Πρώτα θέλω να αρέσει σε μένα και μετά στον κόσμο. Άμα αρέσει σε μένα, πιστεύω ότι θα αρέσει και στον κόσμο. Λογικό, μου Αυτό ακούγεται. που ακούω εγώ, στα δικά μου τα αυτιά. Έτσι κάνεις και την επιλογή των τραγουδιών. Δηλαδή κάτι που σε αρέσει εσένα πρώτα για να μπορείς να το υποστηρίξεις μετά στον κόσμο. Εννοείται. Καταρχάς, άμα δεν αρέσει σε μένα, δεν πρόκειται να το κάνω. Πρέπει Δεν κάτι να μου λέει το τραγούδι.
που θα ηχογραφήσω. Για πες μου, Κώστα, ξεκίνησες με τα λαϊκά. Δηλαδή, όταν ανέβηκε τότε στη σκηνή, που ήταν η πρώτη σου εμπειρία με λαϊκό κομμάτι, ξεκίνησες. Ή απλά έχεις μελετήσει διάφορα έντεχνα, μουσική, ξέρεις, ελαφρολαϊκά, το ένα το άλλο και λες, α, δεν έχω κατασταλάξει ακόμα, τι θέλω να ακολουθήσω. Κοίτα, εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, πριν ξεκινήσω να τραγουδάω, οι γονείς μου ακούγαν λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με Γλυκερία, να σου δώσω να καταλάβεις. Μεγάλωσα με Χαρούλα Αλεξίου. Μεγάλωσα με Ελένη Βιτάλη. Μητροπάνο, φαντάζομαι, Θεσσαλονίκη. Με Μητροπάνο, ναι, με τέτοιο στυλ. Αργότερα όμως, από μόνος μου, άρχισα να ακούω και άλλα πράγματα. Και ξένη μουσική. Και πιο έντεχνο, τα πάντα. Δηλαδή, μ' αρέσει να ακούω τα πάντα, γιατί η μουσική πιστεύω ότι είναι ίδια παντού. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει έντεχνο, λαϊκό και κακό και καλό. Άρα δεν υπάρχουν δηλαδή ταμπέλες. Δηλαδή, η επόμενη ερώτηση ναι, που θα σου έκανα, βάζω θα σου έκανα αν υπάρχουν ναι ταμπέλες στη μουσική. Αλλά επειδή είμαι καλύπτης τώρα, βλέπω ότι ακούς όλα τα είδη μουσικής και έτσι δεν τα κατατάσσεις κάπου. Απλώς κρατάς αυτό που σου αρέσει από κάθε είδος. Αυτό, δηλαδή, θεωρώ ότι η μουσική είναι μία. Και όταν είναι κάτι καλό, είναι καλό. Είτε αυτό σε εισαγωγικά είναι έντεχνο, είτε αυτό είναι λαϊκό, είτε αυτό είναι ξένο. Ναι. Όταν κάτι είναι καλό, είναι καλό. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ναι. Αυτό πιστεύω κι εγώ, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες στη μουσική. Ναι, μπορεί να τις βάζουμε για να τις ξεχωρίζουμε κάπως. Αλλά όπως θες και εσύ, και συμφωνώ απόλυτα, η μουσική είναι μία. Αρκεί να σ' αρέσει εσένα, ό,τι και να είναι αυτό. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και εγώ στα προγράμματά μου, όταν τραγουδάω, δεν βάζω μόνο λαϊκά τραγούδια, ας πούμε, στα μαγαζιά. Ναι. Βάζω και τραγούδια που αρέσουν σε μένα να ακούω εγώ και που πιστεύω ότι μπορώ να τα περάσω κάτω στον κόσμο, με το δικό μου τρόπο. Γιατί παρατήρησα στις τραγούδια που έχεις, όπως και στο Ζηλεύω, το οποίο είναι και το τελευταίο κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι το τελευταίο. Βλέπω πολλά πράγματα μέσα, δηλαδή δεν είναι καθαρά μόνο λαϊκό, βλέπω πολλά στοιχεία μέσα. Να σου δώσω να καταλάβεις, ναι, έχει κάποιος μπορεί να τα ακούσει σαν ελαφρολαϊκό, κάποιος μπορεί να τα ακούσει ως έντεχνο. Δηλαδή συνδυάζει πολλές κατηγορίες μαζί. Το τραγούδι το εμπνευστήκαμε μαζί με τον, αυτό το ζηλεύω, το εμπνευστήκαμε μαζί με τον Άγγελο του Σαρόγλου, αυτός που το έγραψε, δηλαδή έγραψε τη μουσική και τους στίχους τους έγραψε η Νικολέτα Υπεράκη. Ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν ήταν να βγει ζηλεύω. Ήταν μια άλλη ιδέα. Θέλαμε να κάνουμε μια επανεκτέλεση ενός παλιού τραγουδιού του Μιχάλη Ρακιτζή. Ναι. Το πήγαινε στα μπαρ, αν το έχεις ακουστά. Το έχω ακούσει. Ναι. Και θέλαμε να κάνουμε επανεκτέλεση εκείνο. Στην πορεία όμως προέκυψαν κάποια προβλήματα με τις δισκογραφικές, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά, με τα δικαιώματα κτλ. Και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε το κομμάτι. Και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι δικό μας, αλλά πάνω σε εκείνο το στυλ του κομματιού. Και έτσι βγήκε το ζηλεύω. Πολύ πρωτότυπο όμως και πολύ όμορφη ιστορία από πίσω, που κανένας δεν θα περίμενε πως αυτό το πολύ όμορφο δυναμικό κομμάτι να κρύβει μια τέτοια ιστορία, έτσι. Ναι, το ξεκινήσαμε αλλιώς και μας βγήκε αλλιώς και μετά μας άρεσε κιόλας. Για δώσε αυτό μου λίγο θέμα. Την ιστορία του τραγουδιού. Τι θέλει να πει η Νικολέτα μέσα, τι είναι αυτό που εκφράζει. Μια που το έχεις ερμηνεύσει και ξέρεις λοιπόν, τι γίνεται. Λοιπόν, η Νικολέτα Υπεράκη, που ελπίζω να μας ακούει τώρα, γιατί ξέρει ότι θα μιλήσω σήμερα εδώ, σε σένα, είναι ένα κορίτσι τόσο ταλαντούχο, που μπορεί να σου γράψει τραγούδι μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Μοναδική. Είναι μοναδική. Το τραγούδι αυτό, σου είπα, ήταν να το κάνουμε, ήταν να γίνει κάτι άλλο. Όταν είδαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε εκείνο, την παίρνω εγώ ένα τηλέφωνο και της λέω: Νικολέτα, έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το τραγούδι. Θέλω, επάνω σε αυτή τη μουσική που θα σου στείλω, να μου γράψει στίχους. Και μέσα σε μία νύχτα έγραψε το κομμάτι και μου το έστειλε. Αυτό ήταν. Αμέσως το ερωτεύτηκες, να πω εγώ. Ναι, στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, στην αρχή μου φάνηκε λίγο περίεργο. Γιατί όταν έχεις στο μυαλό σου ένα άλλο τραγούδι να κάνεις και δεν σου βγαίνει η δουλειά. Και ξαφνικά ακούσα αυτό, λίγο στην αρχή μου φάνηκε κάπως περίεργο, δηλαδή το σύγκρινα με το προηγούμενο τραγούδι. Α, επειδή μοιάζανε, ναι. Ναι, επειδή μοιάζανε. Αλλά μετά, ακούγοντάς το και τραγουδώντας το στο στούντιο, με τις ηχογραφήσεις και όλα αυτά, το λάτρεψα, το αγάπησα. Πάμε να το έγινε ακούσουμε. Τι λες. Έγινε κάτι καινούριο, ναι, βεβαίως. Κώστας και Σουδή, ζηλεύω και επανερχόμαστε.
Γυρίσαμε εδώ, επανήρθαμε με τον Κώστα και Σούδη για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Η Αλεξανδρός σας κρατάει συντροφιά με μια πολύ όμορφη συζήτηση με τον Κώστα. Κώστα, όπως είπαμε, τελευταίο τραγούδι «Ζηλεύω» και Ζηλεύω. Πολλά στοιχεία μέσα και ραπ. Κάτι πρωτότυπο για σένα, έτσι. Ναι, είναι κάτι καινούριο που ήθελα να το τολμήσω να το κάνω, γιατί είναι η μόδα της εποχής, ας πούμε, αυτό το είδος μουσικής. Mm-hmm. Απλά δεν ήθελα να ξεφύγω από το λαϊκό στοιχείο, ήθελα να έχει και λαϊκό μέσα. Πρωτότυπο, να συνδυάσεις ραπ ναι. με όλα αυτά τα όργανα mm-hmm. μέσα mm-hmm. και το λαϊκό, εγώ θα το έλεγα πρωτότυπο, είναι μια πρόκληση, να το πω έτσι. Ναι, πιστεύω ότι κάναμε αρκετά καλή δουλίτσα. Να σε πάω τώρα πίσω. Η πρώτη σου μέρα μέσα στο στούντιο. Γιατί εντάξει, πήγε στα live, έδωσε τον καλύτερο σε αυτό. Ναι, το ευχαριστιόμαστε. Οι άνθρωποι χαμογελάνε, χορεύουν μαζί μας, ξεχνάνε τα προβλήματά τους, τα αφήνουν στην άκρη. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να μπούμε στο στούντιο, να κάνουμε τώρα ηχογραφίες από εκεί. Πώς σου φάνηκε σένα σαν πρώτη εμπειρία? Ήτανε τέλεια. Ήτανε τέλεια, γιατί αλλιώς είναι να τραγουδάς σε ένα μαγαζί και αλλιώς είναι να τραγουδάς με ακουστικά μέσα σε ένα στούντιο. Γιατί ακούς όλο το φάσμα της φωνής σου, ακούς τις δυνατότητές σου, ακούς το μέταλλο της φωνής σου, ακούς πάρα πολύ καλά τα όργανα και εκεί πιστεύω καταλαβαίνεις αν είσαι καλός ή αν δεν είσαι. Και διορθώνεσαι κιόλας, έτσι, στο στούντιο. Διορθώνεις τις ατέλειές σου. Σε φόβησε αυτό την πρώτη μέρα που μπήκες? Καθόλου. 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 Μου άρεσε πάρα πολύ και δεν ήθελα να βγω από το στούντιο. Ήθελα να κάτσω εκεί 17.000 ώρες. Πραγματικά. Ναι. Με εκπλήσει αυτό, ναι. Γιατί πολλοί ξέρεις, όταν μπαίνουν στο στούντιο είναι λίγο αγχωμένοι, έχουν τρακ, αχ, θα το πω σωστό, αχ, τι γίνεται εδώ. Με εκπλήσεις. Όχι, δεν είχα καθόλου τρακ, ούτε άγχος, γιατί ήξερα πώς να τοποθετήσω τη φωνή μου και πώς θα τραγουδήσω. Οπότε το περίμενα να μπω μέσα να γράψω, να ακούσω, ξέρεις, είναι ωραία. Και βασικά το στούντιο είναι ένας χώρος δημιουργίας. Εκεί δημιουργείς. Αυτό μου αρέσει, η δημιουργία. Έρχονται σκέψεις, έρχονται ιδέες, συζητάς με τον μαέστρο σου, με τον παραγωγό σου, λες τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, το φτιάχνεις, ξανατραγουδάς το τραγούδι. Είναι ωραία. Ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα σκονάκια με εγώ, έχεις βγάλει και βίντεο κλιπ. Ναι. Σωστά. Ποιο λες, το που το πας. Ποιο λέω, έχεις βγάλει εδώ πέρα εκατοντάδες βίντεο κλιπ, ποιο λέω. Λες. Έχουμε εδώ πέρα αρκετά. Βίντεο κλιπ κανονικό δεν έχω κάνει ακόμη. Το προηγούμενο τραγούδι που έχω βγάλει από το «Ζηλεύω το που το πας», έχουμε φτιάξει κάτι σαν βίντεο κλιπ, αλλά δεν είναι ακριβώς βίντεο κλιπ, είναι βίντεο lyric εκείνο. Απλά είναι με εικόνα που κινείται, που κινούμε εγώ, είναι σαν βίντεο. Όχι σαν βίντεο. Πρωτότυπο. Μέσα σε ένα στούντιο. Πρωτότυπο ναι. και αυτό. Ο σκηνοθέτης μου, ο Μάικο Μάρες, είναι φοβερός. Ήταν δική του ιδέα. Και μοναδική εμπειρία. Και... μια που ήταν και το πρώτο σου βίντεο κλιπ αυτό. Ναι, είχα κάνει και ένα άλλο τραγούδι βίντεο κλιπ, αλλά δεν το κυκλοφορήσαμε εκείνο. Τελικά το ακυρώσαμε. Αλλά τώρα όμως ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καινούργιο, το οποίο δεν ξέρω πότε θα βγει, βέβαια, λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα και σε εσάς εκεί, φυσικά, με τον κορονοϊό και όλα αυτά. Γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα με τις δουλειές. Ναι, μας πήγανε λιγάκι πίσω, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω, να σου πω την αλήθεια, γιατί όλο και όχι δημιουργούμε βέβαια. Συνέχεια. Όχι βέβαια, εννοείται. Θετική ενέργεια, η ζωή είναι ωραία και προχωράμε. Όλα θα περάσουν, να το θυμάσαι αυτό που λέω. Κάποια στιγμή όλα θα περάσουν και θα είμαστε μια χαρά. Ίσως χρειάζονται και δοκιμασίες στη ζωή μας, για να καταλάβουμε και τις αξίες της ζωής. Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτό το lockdown που έγινε, πάρα πολλούς ανθρώπους μας βοήθησε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο αυτό το κλείσιμο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή. Σε ό,τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, στο πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Και γενικώς αυτή η ηρεμία, εγώ πιστεύω, που επικρατούσε, δεν μας βγήκε σε κακό, κατά τη γνώμη μου. Σωστό και αυτό. Γιατί αναπολούμε στιγμές, όχι μόνο αυτό. Κοιτάμε τους ανθρώπους μας που είχαμε γύρω μας και κάποια στιγμή είτε δεν τους έχουμε, είτε έπρεπε να κλειστούν στα σπίτια τους, οπότε σε εισαγωγικά να το βάλω έτσι, πάλι δεν τους είχαμε Εντάξει, κοντά μας. Ναι, για μένα βέβαια αυτό το διάστημα ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί εκτός από την καραντίνα και τον κορονοϊό, πέρασε και μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τον πατέρα μου που τον έχασα πρόσφατα, οπότε ήταν για μένα λίγο διπλό το χτύπημα, να το πω έτσι. Λυπάμαι. Αυτό καταλαβαίνω ήταν το χειρότερο από όλα.
Ήταν το χειρότερο και στα καπάκια ήρθε μετά και η καραντίνα και ο κορονοϊός και ήρθε και έδεσε που λέμε. Οπότε Κατάλαβες. έμεινες μέσα και η Ναι. συνέχεια φαντάζομαι θα σκεφτόσουν τον άνθρωπο που είχε φύγει από τη ζωή. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, ναι, αλλά μπορώ να σου πω ότι ηρέμησα. Με βοήθησε πάρα πολύ τελικά Θα αυτή η κλεισούρα. έλεγα ότι σε έκανε πιο δυνατό. Ναι. Διότι ναι, μεν έμεινε στο σπίτι χάνοντας τον μπαμπά, παρόλα αυτά όμως σκέφτηκες όλα αυτά που είχε δει ο μπαμπάς και όλα αυτά που θες να κάνεις εσύ στο μέλλον, σαν Κώστα. Σκεφτόμουν, ναι. Σκεφτόμουν διάφορα πράγματα, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Ευτυχώς δεν ήμουνα και μόνος μου, δηλαδή όλο αυτό το πέρασα μόνος. Έχω τους φίλους μου που ήταν κοντά μου και τελικά είναι πολύ μεγάλη τύχη να έχεις καλούς φίλους στη ζωή σου. Αληθινούς φίλους και καλούς. Πολύ Αυτό θα μεγάλη τύχη. έλεγα είναι το α και το ω σε να σου δίνουν δύναμη για να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Φαντάζομαι οι φίλοι σου είναι από μικρή ηλικία μαζί. Έχουν δει όλη την πορεία σου ως τώρα. Τι λένε γι' αυτό? Όχι, δεν είναι, ο κολλητός μου, ας πούμε, δεν ήμασταν από μωρά μαζί. Είμαστε φίλοι τώρα σχεδόν περίπου 10 χρόνια. 10 χρόνια Μένουμε είναι σαν δίπλα. να είσαστε αδέρφια. Οπότε έχει Ναι, δει την ναι. καλλιτεχνική σου πορεία, έχει δει όλα αυτά που κάνεις. Έχουμε ζήσει διάφορα μαζί. Έχουμε ζήσει διάφορα. Σαν. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Και καλά και κακά. Και περάσαμε από πάρα πολλά. Είναι και εκείνος μουσικός. Όχι, όχι, καμία σχέση. Στη νύχτα δουλεύει και αυτός, αλλά είναι σε άλλο πόστο. Κατάλαβα. Οπότε φαντάζομαι τη γνώμη στα τραγούδια θα την έχει πρώτα εκείνος. Πώς το ακούει, σαν μια που είναι έξω από το χώρο. Εννοείται. Πάντα, πάντα τον ρωτάω και πάντα θέλω την άποψή του. Εννοείται. Δεν Γιατί μου. έχει και καλό αυτή, όχι τίποτα άλλο. Είδες τι είναι Ναι. φίλοι. Ναι. Μας βοηθάνε. Δεν μου λες Εννοείται. τώρα, Κώστα, έχω δει εδώ πέρα πάρα πολλές όμορφες συνεργασίες με πάρα πολλούς κατεξοχημένους τραγουδιστές. Όπως για παράδειγμα τον Αντίπα, Κατερίνα Στανίση, Σταμάτη Γονίδη, Άνζελα Δημητρίου. Πώς έτυχε όλο αυτό, δηλαδή πώς σου φάνηκαν εσένα σαν εμπειρίες, περίμενες ποτέ ότι θα συνεργαστείς με τόσους κορυφαίους καλλιτέχνες? Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Αυτό έγινε εντελώς τυχαία, στα καλά τα χρόνια τότε που λέγαμε της νύχτας, έτσι. Ναι. Στα πρώτα μου βήματα, ξεκίνησα αμέσως μετά όταν άρχισα να δουλεύω σε μεγάλα μαγαζιά. Τότε υπήρχε στη Θεσσαλονίκη ένα μαγαζί που λεγόταν Λεωφόρος Παλάς. Δεν Το υπάρχει έχω πια αυτό το μαγαζί, ακουστά. εννοείται. Ακουστά το έχω Δεν... αυτό. Πολλές διαφημίσεις Ναι. πεζόντουσαν, θυμάμαι, και στην τηλεόραση με το συγκεκριμένο μαγαζί. Ναι, δεν υπάρχει πια αυτό το μαγαζί, έχει κλείσει εννοείται. Αλλά Κατάλαβα. εγώ σε αυτό το μαγαζί δούλεψα τουλάχιστον 5 σεζόν και εκεί δούλεψα με όλους αυτούς τους τραγουδιστές. Περάσαν όλοι από εκεί. Ο Καράς, η Άτζελα, ο Γονίδης, η Στανίση, ο Αντίπας. Έχεις κρατήσει Πάρα πολλοί επαφές με τραγουδιστές. μερικούς από αυτούς? Μιλάτε ακόμα και σήμερα? Εντάξει, δεν είμαστε και κάθε μέρα στα τηλέφωνα. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Εντάξει, κάθε μέρα δεν πρέπει να Όχι. έχεις κανέναν. Ναι. Ναι. Λογικό. Ναι. Αλλά όταν συναντιόμαστε, εννοείται. Και θα χαιρετηθούμε και θα φιληθούμε και ξέρεις. Κανονικά. Κανονικά. Πήρα πάρα πολλά πράγματα από αυτούς τους καλλιτέχνες. Έμαθα πολλά. Έμαθα. Μαθαίνεις. Ο καθένας βέβαια με το δικό του στάιν και εσύ έπαιρνες διάφορα που μπορούσες να κρατήσεις. Σε συμβουλεύανε, Έτσι. σαν πιο μικρό της παρέας Ναι, ας πούμε. βέβαια. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Πώς θα κινηθώ στο χώρο, πώς θα τραγουδήσω, όλα τα πάντα. Τα πάντα. Τους παρακολουθούσα και εγώ πάρα πολύ. Σε άγχωνε αυτή η Πάρα πολύ. διαδικασία, βρε Κώστα. Εγώ, μα μου έλεγες να πάω κοντά με τόσους μεγάλους καλλιτέχνες, θα έλεγα δεν μπορώ, τρέμω, μου κόβουν τα πόδια μου. Αχ, τι θα πούνε, αχ, τι θα κάνω. Όχι, δεν με άγχωνε. Ίσα-ίσα που μου άρεσε γιατί μάθαινα. Έβλεπα πώς κινούνται. Έβλεπα πώς τραγουδάνε. Έβλεπα πώς είναι πάνω στη σκηνή. Τα πάντα, δηλαδή μου άρεσε όλο αυτό. Έπαιρνα πράγματα, έπαιρνα τραγούδια, έπαιρνα σειρές που κάνουν στα προγράμματά τους, Ναι. πώς συνδυάζουν το ένα τραγούδι με το άλλο. Δηλαδή έμαθα πάρα πολλά από αυτούς τους καλλιτέχνες. Πάρα πολλά. Θα μπορούσα να πω ότι από όλα αυτά απέκτησες περισσότερο εμπειρία. Γιατί είδες Εννοείται. πράγματα και πήρες πράγματα Εννοείται. από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Από τον κάθε τραγουδιστή παίρνεις κάτι διαφορετικό. Είτε αυτός είναι μεγάλο όνομα, είτε αυτός δεν είναι, ακόμα και με συναδέλφους της σειράς μου που έχω δουλέψει, που είμαστε και φίλοι με τους περισσότερους, πάντα και από κάποιον άλλο καλλιτέχνη, από οποιονδήποτε βασικά καλλιτέχνη, παίρνεις κάτι. Κάτι έχει να σου μάθει. Δεν σταματάς να μαθαίνεις ποτέ σε αυτή τη δουλειά. Ποτέ. Ποτέ. Σκέφτεσαι στο μέλλον, δηλαδή θα
σου έχει μείνει σαν αποθυμένο να πεις ότι εγώ αγαπάω τον τάδε καλλιτέχνη και θα ήθελα στο μέλλον να συνεργαστώ μαζί του. Ναι, ποιος μου αρέσει Έχεις δηλαδή. ξεχωρίσει κάποιον? Ναι, κοίταξε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος, ας πούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ η Θεοδωρίδου. Καλά, μοναδική φωνή. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, βέβαια τώρα δεν ξέρω αν τραγουδάει ακόμη, δεν νομίζω. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Πασχάλης ο Τριζής. Νομίζω είχε σταματήσει ο Πασχάλης Θερζής, αν δεν κάνω λάθος, για τα καλά, λόγω προβλήματος υγείας. Δεν γνωρίζω να σου πω, δεν ξέρω, αλλά για μένα είναι ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για μένα. Πολύ καλός τεχνίτης στη φωνή του, πολύ καλός. Μοναδικός, θα έλεγα εγώ. Και πάνω σε αυτό το μουσικό κομμάτι που υποστηρίζει. Γιατί λίγες φωνές είναι που το έχουν να υποστηρίξουν έτσι, θα έλεγα, λαϊκά πράγματα πια στις μέρες μας. Και ειδικά στο χώρο αυτό, που θα Και έλεγα λαϊκά, ότι αλλά τρα... Ναι. ένας από τους μεγάλους καλλιτέχνες μας έχει αποχαιρετήσει. Και έχουν μείνει μόνο τα τραγούδια στην άκρη. Ναι, μωρέ, δυστυχώς. Έχουν φύγει πάρα πολύ καλοί καλλιτέχνες από τη ζωή. Ναι. Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί μας άφησαν πρίκα. Μας άφησαν πολύ ωραία τραγούδια που θα τα τραγουδάμε όλοι μας. Διαχρονικά. Κάθε γενιά. Κάθε γενιά θα τα τραγουδάει. Δεν ξεχνιούνται. Μας γράφει Εννοείται. και ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ πέρα. Την καλησπέρα μου στην όμορφη παρέα σας. Τα χαιρετίσματά μας στον αγαπημένο μας Κώστα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κώστα και χαίρομαι πολύ που μας ακούει και είναι εδώ πέρα κοντά μας και έτσι καταφέρνουμε να γνωρίσουμε και εσένα ακόμα καλύτερα. Για πες μου όμως βρε Τέλεια. Κώστα, πού το πας το πράγμα. Πού το πάω? Πού το πας. Άμα σου πω ότι δεν ξέρω, θα με πιστέψεις? Το «Πού το πας» είναι το επόμενο τραγούδι που θα περάσουμε να ακούσουμε αυτή τη στιγμή από Κώστα και Σούδη και θα γυρίσουμε λοιπόν να μας πει εδώ πέρα πώς βγήκε, από ποιον συνθέτη, στιχουργό και Τέλεια. όλα τα υπόλοιπα λοιπόν που αφορά πάνω στο τραγούδι. Επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, ξαναγυρίσαμε και δεν αφήσαμε τον Κώστα να μας φύγει γιατί απλουστατά τον Όχι. έχουμε εδώ, Κώστα και Σούδη, για να μας πει «Πού το πας». Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε λοιπόν, «Πού το πας». Ναι. Πού το πας, Αλεξάνδρα, εσύ πού το πας? Άμα ήξερα κι εγώ που το πάω θα... Να σου πω την αλήθεια, από την Αμερική θα το πήγαινα στην Ελλάδα έτσι, να χαρώ τον ήλιο, τη θάλασσα. Αυτή η εποχή είναι μαγευτική. Δεν θα έρθεις καθόλου, θα έρθεις καθόλου στην Ελλάδα. Με αυτά που γίνονται, πού να τολμήσω κακομοίρα να πάω, πού. Θα το πάμε σαν σαν Θεοδωρίδου, πού, που λέει και το τραγούδι. Όλα συνδυάζονται σε Αυτό. αυτή τη ζωή, δεν ξέρω. Έτσι. Από Κάποια στιγμή πού θα το... το πας. Για πες μας. Λοιπόν, πού το πας. Το πού το πας είναι ένα τραγούδι που το έγραψαν ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, τη μουσική, και η Νικολέτα Υπεράκη, τους στίχους, μαζί με τον Γιώργο. Είναι φίλοι μου τα παιδιά, είμαστε συνεργάτες, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα μαζί και θα κάνουμε κι άλλα. Και το τραγούδι το καινούριο που έχω έτοιμο ήδη, αλλά δεν το έχω κυκλοφορήσει ακόμη, το έχουν γράψει τα παιδιά, το καινούριο. Περιμένουμε δηλαδή καινούριο κομμάτι από στιγμή σε στιγμή, να το πω έτσι. Ναι, και το πιστεύω ότι είναι το δυνατό μας χαρτί. Εκείνο το τραγούδι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Απλά έπεσε όλη αυτή η κατάσταση τώρα, ξέρεις, με τον κορονοϊό και όλα αυτά που λέγαμε πριν και μας πήγε λίγο πίσω. Ποτέ δεν είναι αργά όμως για να βγει ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, το «Πού το πας» είναι ένα τραγούδι σου, είπα, που το γράψαν τα παιδιά. Το τραγούδι αυτό πέρασε από χίλια κύματα. Τι να σου εξηγώ τώρα, τι να σου λέω, δηλαδή. Μεγάλη ιστορία θα ακούσω δηλαδή, Κάτσε πριν μου Λοιπόν, πεις την ιστορία από το τραγούδι, να σου πω ότι η φίλη μας η Άσπα γράφει εδώ ο καλύτερος όλων, τα καλύτερα τραγούδια, φιλιά πολλά στον Κώστα. φιλάκια κορίτσι, κατάλαβα και ποια είναι κιόλας. Οπότε συνέχισε μας τώρα την ιστορία του τραγουδιού. Έπρεπε να κάνω κι εγώ μια μικρή παρένθεση για τη φίλη μας την Άσπα. Τέλεια. Λοιπόν, το «Πού το πας» είναι ένα τραγούδι που το είχαμε φτιάξει αρχικά σε μία άλλη μορφή πριν από 2 χρόνια. Oh, Το είχαμε wow. κυκλοφορήσει με μία άλλη εκτέλεση. Ναι. Αλλά το είχαμε κάνει για πάρτι μας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν το είχαμε κάνει τόσο επαγγελματικά. Ναι. Απλά το είχαμε κάνει έτσι για μας.
Θα λέγαμε Στην πορεία όμως. κάτι σαν χόμπι. Θέλαμε να γράψουμε κάτι, είχαμε την ώρα και γράψαμε ένα κομμάτι, έτσι. Ναι, μου είχε αρέσει το τραγούδι εμένα από την αρχή, απλά δεν το είχαμε κάνει τόσο, ας πούμε, όπως έπρεπε, να σου Ναι. πω, το κομμάτι. Στην πορεία όμως, προέκυψε μια συνεργασία με τον παραγωγό μου, μου πρότεινε να κάνουμε μια δουλειά με την Panic, τη δισκογραφική εταιρεία, Ναι. και μου πρότεινε ο Κώστας να το βγάλουμε το τραγούδι από εκεί, αλλά με μια διαφορετική ενορχήστρωση, να το κάνουμε καινούριο το τραγούδι. Δηλαδή το είχατε σχεδιάσει, υπήρχαν οι στίχοι με μια άλλη Ναι, μουσική, να υπήρχε. το πω έτσι, και με την Ναι, Panic είπατε να υπήρχε. το διαμορφώσετε λιγάκι, να το βγάλετε λίγο διαφορετικό. Ναι, υπήρχε το τραγούδι. Απλά το κάναμε επαγγελματικά, να σου πω, ρε παιδάκι μου. Έτσι. Το φτιάξαμε ξανά από την αρχή, το ξανατραγούδισα και βγήκε αυτό που ακούς, αυτό που άκουσες. Το πού το πας. Η ιστορία του ποια είναι, τι θέλει να μας πει εδώ πέρα η στιχουργός μας. Εγώ δεν μπορώ να σου πω την ιστορία του. Πρέπει να μιλήσει με τον Γιώργο και την Νικολέτα. Α, Δεν δεν τις ξέρω. βάλαμε στην παρέα. Εμείς είχαμε παρέα, γιατί δεν το κανονίσαμε καλά. Την επόμενη φορά θα είμαστε όλοι μαζί. Εννοείται. Αλλά άμα θες να μάθεις την ιστορία του που το πας, πρέπει να μιλήσεις με την Νικολέτα, γιατί αυτή το έγραψε. Δεν ξέρω. Και τον Γιώργο. Δεν ξέρω τι ζόρι τραβούσαν τα παιδιά τότε. Τι να σου πω. Από ό,τι παρατήρησα όμως, άμα το δεις, έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα τραγούδια μπροστά μου, είναι μια σειρά θα έλεγα. Άμα βάλουμε με βάση τους τίτλους και τα δούμε το ένα μετά το άλλο, είναι σαν το ένα συμπληρώνει το άλλο. Άσχετα με τις ιστορίες τώρα, έτσι, άσχετα τις ιστορίες στην άκρη. Δηλαδή, άμα πούμε ζηλεύω, πού το πας, φύγε από τη ζωή σου. Φεύγω από τη ζωή σου, φύγε το. Φεύγω από Φεύγω τη από τη ζωή ζωή σου. σου. Δεν συνδυάζονται. Ή μου φαίνεται εμένα στο μάτι. Εντάξει, λίγο πολύ ξέρεις όλα τα τραγούδια, τα περισσότερα τραγούδια μιλάνε για χωρισμούς, μιλάνε για αγάπες, μιλάνε για τέτοια πράγματα. Γι' αυτό Οπότε σου. λίγο πολύ όλα τα τραγούδια συνδυάζονται λίγο μεταξύ τους, τα περισσότερα. Όλα ταιριάζουνε. Ναι, αφού ο κύριος στόχος είναι η αγάπη και ο χωρισμός, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή με αυτά τα δύο ασχολούμαστε πιο πολύ. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Χωρισμό και αγάπη. Ναι, ή θα είναι χαρούμενο το τραγούδι και θα μιλάει για αγάπη, ή θα είναι λυπημένο και θα μιλάει για χωρισμό και για καψούρα, ας πούμε. Προτιμώ Ναι. τα χαρούμενα εγώ. Δεν είμαι πολύ στη λύπη. Ναι, και εγώ είμαι του χαρούμενου πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Είμαστε Ναι. χαρούμενα παιδιά. Γι' αυτό, Αυτό. Κώστα, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια? Πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου μετά από 10 χρόνια. Αχ, δύσκολα σε βάζω νομίζω, δεν το έχεις σκεφτεί τώρα. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Να σου πω κάτι, δεν σκέφτομαι καθόλου το μέλλον. Όχι. Καθόλου. Όχι. Α, δεν πειράζει. Είσαι στο Δεν μ' παρόν αρέσει να εσύ. κάνω. Δεν μ' αρέσει να κάνω σχέδια και να. Ξέρεις, να προτρέχω. Γιατί δεν ξέρω το τραγούδι που λέει η φίλη μου λέει ένα ζευγαρά, το ξέρεις. Για πες. Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Να, ναι, το ξέρω. Α, μπράβο. Μεγάλη αλήθεια. Αυτό. Οπότε Οπότε, τη προτιμώ στιγμή. να ζω το παρόν. Το παρόν, να περνάω όμορφα και ό,τι καλό ήθελε προκύψει Τι στην είναι αυτό πορεία. που σε κάνει ευτυχισμένο? Το τραγούδι. Έπεσε Αυτό που με μέσα. κάνει ευτυχισμένο. Πολλά πράγματα με κάνουν ευτυχισμένο. Σαν. Μ' αρέσει το καλό φαγητό. Καλά, εσύ Μ' με αρέσει. διατροφή τώρα και πας στο καλό Ναι. φαγητό. Όχι, εντάξει, μ' αρέσει το Καλά. καλό φαγητό. Εντάξει. Ναι. Σε ποιον δεν αρέσει άλλωστε το φαγητό. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ναι. Μ' αρέσει το καλό φαγητό, αλλά με φίλους. Έξω. Αχ, αυτό θα μ' Ξέρεις. άρεσε και εμένα. Ναι. Μ' αρέσει, εννοείται, μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική και όλη μέρα μπορώ να ακούω μουσική και να, ξέρεις, να ενημερώνομαι, να τραγουδάω. Αυτό, δηλαδή, απλά πράγματα, ξέρεις. Από ό,τι σε κατάλαβα, τώρα που μου έδωσες μάλλον μου έδωσες αυτά τα στοιχεία, φαντάζομαι εσένα με μια παρέα να καθίσετε σε μια ταβερνούλα να φάτε οτιδήποτε ξέρεις. Σας αρέσει, παρέα με την κιθάρα και να διασκεδάζεις παρέα με τους φίλους σου. Σαν ένα μικρό Ναι, πηγαδάκι, πώς να το πω. είναι Σαν μια πάρα πολύ πολύ ωραίο όμορφη και αυτό. παρέα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μ' Βέβαια. άρεσε και εμένα, πίστεψέ με. Βέβαια, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, ξέχασα να πω, είναι τα ταξίδια. Έτσι. Τα Ναι. ταξίδια.
Αγαπημένος σου Ναι. προορισμός. Αγαπημένος μου προορισμός που δεν έχω πάει ή που θέλω να πάω. Πού θες να πας. Μάλλον που δεν έχω πάει ή που έχω πάει. Τώρα, άμα θες να πας, φαντάζομαι είναι εδώ. Αυτό που θα έχεις πάει κάπου Αυτό που στην Ελλάδα, φαντάζεσαι δεν να έρθει, ξέρω. Αλεξάνδρα, δε. Θέλω να έρθω εκεί σε σένα. Θέλω να έρθω στη Νέα Υόρκη. Είναι το όνειρό μου. Δεν έχω πάει ποτέ. Εγώ Αυτό. θα σε συμβούλευα. Ναι. Ποια εποχή θα ήθελες να έρθεις εδώ. Θέλεις να έρθεις μέσα στο χειμώνα ή Όχι, θα όχι, ήθελες να έρθεις το καλοκαίρι. δεν θα ήθελα να έρθω χειμώνα, γιατί γιατί έχω ακούσει κιόλας από φίλους πως είναι εκεί τα πράγματα το χειμώνα. Οπότε με το κρύο εγώ δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά, ξέρεις. Ναι, και με τα Οπότε χιόνια. θα σε συμβούλευα να έρθεις προς άνοιξη καλοκαιράκι προς τα εκεί μεριά. Ναι, να έχει λίγο καλό καιρό. Βέβαια, δεν θα με χάλαγε να έρθω Χριστούγεννα που είναι όλα πανέμορφα εκεί και είναι στολισμένα, ξέρεις. Η πόλη ειδικά, άμα έρθεις Χριστούγεννα, είναι μοναδική. Καλά, Ναι, δεν τότε θα με ο κόσμος χάλαγε. επικρατεί το να δουν το δέντρο, δεν το συζητώ, είναι πανικός. Λοιπόν, Αλλά... έχω ένα πολύ καλό μου φίλο που σπούδαζε στην Αμερική και μου έχει πει διάφορα πράγματα, ιστορίες που ζούσε εκεί. Και θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή, μακάρι να καταφέρω να έρθω. Μακάρι, γιατί έχω ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Η κάθε εποχή έχει τη δικιά της ομορφιά, να σου δώσω να καταλάβεις. Τα Χριστούγεννα μπορείς να δεις την πόλη στολισμένη που πραγματικά είναι μοναδική, όπως και την Πρωτοχρονιά που έχει την μπάλα που πέφτει, ξέρεις, και αλλάζει ο χρόνος. Τώρα, όσον αφορά προς την Άνοιξη, προς το καλοκαίρι, είναι το 4th July που είναι η μέρα της ανεξαρτησίας εδώ για την Αμερική, που τα πάντα πάλι είναι στολισμένα, υπάρχουν τα πυροτεχνήματα που γίνονται από το Macy's και τα βλέπεις από παντού και άνετα μπορείς να επισκεφτείς πάρα πολλά πάρκα, θάλασσες και γενικά να δεις πάλι την πόλη με πιο όμορφο καιρό, να σου το θέσω έτσι. Ναι, κατάλαβα. Κάποια στιγμή εύχομαι να καταφέρω να έρθω. Στο εύχομαι Κάποια θα σε στιγμή. μαγεύσει, πίστεψέ με, αν έρθεις μία φορά δεν θα θες να έρθει σε συνέχεια. Αυτό φοβάμαι. Κατάλαβες. Ναι. Τι γνώμη τώρα Αλλά εδώ έχεις και... να σε πάω αλλού. Τι γνώμη έχεις για τα talent show. Γιατί έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση, όπως και στην αμερικάνικη εδώ, πολλά talent show. Γιατί εδώ εμείς έχουμε το American Idol. Στην Ελλάδα υπάρχει το Greek Idol, το The Voice, το Ελλάδα έχει ταλέντο. Θα πήγαινες. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά όχι. Δεν θα πήγαινα. Γιατί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν μου ταιριάζει όλο αυτό. Όχι, ε. Εμένα προσωπικά. Αλλά Ναι, δεν τα κατηγορώ. εννοείται. Αλλά δεν τα κατηγορώ. Ούτε φυσικά αν κάποιος φίλος, συνάδελφος μου πει θέλω να πάω στο The Voice, θέλω να πάω στο Fame Story, ξέρω εγώ τι άλλο έχει και αυτά, θα του πω κάτι κακό. Εννοείται πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποιον που ξεκινάει τώρα τη δουλειά, για να δείξει τη δουλειά του, να δείξει τη φωνή του και ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά εγώ προσωπικά για μένα νομίζω ότι δεν θα πήγαινα. Όχι. Όχι. Άμα σε καλούσαν να κλείσεις ένα σόου από κάποιο τηλεπαιχνίδι από αυτά, ποιο τραγούδι θα διάλεγες? Εννοείς να τραγουδήσω. Ναι, να ήσουν πάνω στη σκηνή και να σου λένε Κώστα θα τραγουδήσεις τώρα για να κλείσουμε... Ναι, είναι το τελευταίο επεισόδιο, ας πούμε, του τηλεπαιχνιδιού και θέλουμε να μας τραγουδήσεις. Τι τραγούδι θα επέλεγες? Ελληνικό τραγούδι, φαντάζομαι. Θα επέλεγα Δέσε, και... ελληνικό, Ναι. ναι, πιο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντώνης ο Βαρδής. Καλά, αυτός έχει μείνει διαχρονικός, έτσι. Ναι, οπότε θα επέλεγα κάτι τέτοιο. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του και μου ταιριάζουν, πιστεύω, πάρα πολύ και στη φωνή αυτά. Οπότε θα έλεγα κάτι τέτοιο. Και μια που θα έλεγες κάτι τέτοιο, για πες μας τώρα ένα ρεφρέν, ένα καπέλα εδώ πέρα στο σπίτι ράδιο. Τι θες να σου τραγουδήσω τώρα, για πες μου. Δεν θα σου πω, εγώ θα το αφήσω πάνω σου. Ποιο θα σου έρθει στο μυαλό. Το οποίο νομίζω ότι μπορείς να το υποστηρίξεις αυτή τη στιγμή. Με δύσκολα με βάζεις τώρα. Με έπιασες προετοίμαστο τώρα εσύ. Ποτέ Ας δεν πούμε... είσαι προετοίμαστος. Δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, θα σου πω ένα τραγούδι που μου αρέσει του Βαρδί που λέει «Ό,τι με δένει μαζί σου, αυτό με σκοτώνει. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί».
Είναι η αγάπη παγίδα που όμως με σώνει. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί. Κι εκεί που ζητάω να φύγεις ξανά μετανιώνω. Για σένα πληρώνω κι όμως με σένα γλιτώνω. Δεν ξέρω γιατί, 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 δεν ξέρω γιατί. Πολύ Αυτό. όμορφο κομμάτι. Και ωραία η φωνή, ωραία το υποστήριξες. Είναι ωραίος ο Αντώνης ο Βαρδής, γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Έγραφε πολύ ωραία τραγούδια ο άνθρωπος. Φοβερός, Γι' φοβερός. αυτό και μείνανε διαχρονικά. Δηλαδή, παρόλο που Εννοείται. έχει φύγει από τη ζωή, εμείς τα ακούμε ξανά και ξανά. Δεν λέμε, α ναι, τελείωσε και το αφήσαμε στην άκρη. Και θα συνεχίσουμε να τα ακούμε. Και εμείς και οι επόμενες γενιές. Μελλοντικά σχέδια. Είπαμε, περιμένουμε νέο τραγούδι από στιγμή σε στιγμή. Τι σκέφτεσαι από εδώ και πέρα? Δηλαδή θα αρχίσουν τα πράγματα να φτιάχνουν ούτως ή άλλως. Να ξεκινάς κάτι, σκέφτεσαι να κάνεις κάτι από εκεί και πέρα? Εντάξει, το αρχικό μου σχέδιο είναι να βγάλω το τραγούδι που έχω ήδη έτοιμο εδώ και καιρό. Το καινούργιο που σου είπα πριν. Καλώς εχόν των πραγμάτων, να περάσουν λίγο τα δύσκολα και μετά. Και μετά σκέφτομαι και κάποιες εμφανίσεις, εννοείται. Βέβαια, επειδή τώρα ακόμα δεν ξέρουμε για τις εμφανίσεις, εγώ να πω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ότι άνετα μπορούν να βρούνε εσένα, καταρχήν, στο Facebook, στο Instagram, σαν Κώστα Κισούδη, ο οποίος, παιδιά, ο Κώστας ανεβάζει εκεί τα πάνω. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις εμφανίσεις σε κάποιο μαγαζί, σίγουρα θα δούμε κάποιο διαφημιστικό σπότ εκεί πέρα. Σωστά? Εννοείται, θα ανέβει και στο Instagram, θα ανέβει και στο Facebook και στη σελίδα μου, παντού. Παντού. Οπότε παρακολουθούμε εμείς δυναμικά Κώστα Κισούδη και να μένουμε το επόμενο κομμάτι από στιγμή σε στιγμή, που εκεί θα το δούμε πάλι και θα το ξανά έχουμε εδώ φυσικά για να το παρουσιάσουμε. Θα περιμένω, έτσι. Τέλεια. Εννοείται, Αλεξάνδρα μου, στο υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι. Τώρα, εγώ θα σου στείλω το κομμάτι. Πρώτος. Σε ευχαριστώ. Ναι. Πριν σε αφήσω όμως και κλείσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι. Πραγματικά ταξιδέψαμε από Θεσσαλονίκη, Αμερική, Αμερική, Θεσσαλονίκη. Είδαμε όλη την πορεία σου από τα 17 ως τώρα. Θέλω να μου πεις, ή μάλλον να μου συμπληρώσεις τη φράση, ο Κώστας είναι... Τρελός. Α, παπα, γιατί καλέ. Τρελοκομείο, για δέσιμο που λέμε. Αυτό. Εγώ θα συμπληρώσω απ' την άλλη, θα αφήσω το τρελός, γιατί είναι αυτονόητο, ξέρεις. Θα έλεγα απ' την άλλη, ο Κώστας είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος που πραγματικά έχει βγάλει πάρα πολλές επιτυχίες. Όπως εμείς ακούσαμε το «Ζηλεύω», το «Πού το πας», το «Φεύγω από τη ζωή σου», που θα είναι και το τελευταίο μας κομμάτι. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα τραγούδια, γιατί έχει βγάλει πάρα πολλά ακόμα. Ναι, έχω και αρκετά βιντεάκια στο YouTube από live εμφανίσεις που έχω κάνει σε διάφορα μαγαζιά και με καλλιτέχνες άλλους και ντουέτα και τα λοιπά, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Οπότε όπως όλοι μας άλλωστε, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτά τα τρία τραγούδια και τελειώσαμε με τον Κώστα. Εσείς τώρα που μας ακούτε ή όσοι μπήκατε αυτή τη στιγμή και δεν προλάβατε να μας ακούσετε, θα υπάρχει συγκεκριμένη συνέντευξη στο κανάλι του Ασπίδα Radio. Ένα αυτό. Δεύτερον, να αποχαιρετήσω εγώ το φίλο μας εδώ πέρα, τον Κώστα, και να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήταν σήμερα στο Ασπίδα Radio και μας χάρισε χρόνο από τη ζωή του. Εγώ σας ευχαριστώ, να είσαστε όλοι καλά εκεί, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, να προσέχουμε όλοι μας πάρα πολύ, να προσέχετε και εσείς εκεί και όλα τα δύσκολα θα περάσουν και θα είμαστε πάλι μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς και να πω σε όλους εσάς, παιδιά, ότι με το «Φεύγω από τη ζωή σου» θα κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συνέντευξη. Να πω εγώ να χαμογελάτε ακόμα και στα πιο δύσκολα. Καλή συνέχεια.